έχουμε λοιπόν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Τώρα εδώ πιέσεις για νέα μέτρα, ύψους 2 δις δέχθηκε ο Γιάννης Τουρνάρας, κυρίες και κύριοι, στο χθεσινό Eurogroup του Λουξεμβούργου. Σε αυτό το ύψος εκτιμούν το δημοσιονομικό κενό για το 2014 οι Ευρωπαίοι, κάτι που αποκρούει βέβαια η ελληνική πλευρά, που κάνει λόγο για πολύ μικρότερους αριθμούς. Μήνυμα για περισσότερη αλληλεγγύη από τους εταίρους μας έστειλε από τις Βρυξέλλες, όπου βρέθηκε σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας μάλιστα αναφορά και στα εντυνόμενα φαινόμενα εξτρεμισμού και λαϊκισμού στη χώρα. Να μην κλονίζουν οι Ευρωπαίοι εταίροι το τεράστιο έργο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα, ζήτησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος. Σαφές μήνυμα προς την Τρόικα έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Αντώνης Σαμαράς εν μέσω των αντικρουόμενων θέσεων που εκφράζουν οι εκπρόσωποι των δανειστών για το οικονομικό πρόγραμμα και το ενδεχόμενο λήψης και νέων μέτρων. Κάτι που η Αθήνα επιμένει να απορρίπτει. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε αλληλεγγύη από τους εταίρους, θέτοντας μάλιστα εμέσως και θέμα πολιτικής σταθερότητας για την Ελλάδα. Και αυτό ακριβώς είναι που βιώνει σήμερα η Ελλάδα. Από τη μια, απίστευτες θυσίες από το λαό. Και από την άλλη, μια υπαρκτή και να μένουμε και περισσότερη αλληλεγγύη από τα κράτη-μέλη της κοινής μας οικογένειας. Λύνουμε τα οικονομικά μας προβλήματα από τη μια και δεν επιτρέπουμε από την άλλη την εμφάνιση του εξτρεμισμού και του λαϊκισμού. Και το κάνουμε επειδή αγαπάμε τη χώρα μας πάρα πολύ για να επιτρέψουμε την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων. To allow this phenomena to appear. Με τις διαφορετικές προσεγγίσεις των Ευρωπαίων γύρω από θέματα του ελληνικού προϋπολογισμού αλλά και την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων για τη δόση του Οκτωβρίου του 1 δις, βρέθηκε αντιμέτωπος στο Eurogroup ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών. Τόσο όλοι Ρένος και ο Γέρουν Ντάισελμπλουμ παραδέχθηκαν ότι η χώρα μας έχει σημειώσει πρόοδο, αλλά συνέχισαν πίσω από τις κλειστές πόρτες να πιέζουν για μέτρα ακόμη και μέσα στο 2014. Καθώς διαπιστώνουν δημοσιονομικό κενό ύψους 2 δις, μπροστά στις κάμερες πάντως απέφυγαν να τοποθετηθούν ξεκάθαρα. Είναι πολύ νωρίς να πούμε για νέα μέτρα και σίγουρα δεν θα ανέφερα κάποιους συγκεκριμένους αριθμούς. Υπάρχουν δημοσιονομικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά με εξέπληξαν ορισμένα νούμερα που άκουσα πριν από τη σύνοδο. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας με δημοσιογράφους, τόνισε ότι δεν θα υπάρξουν οριζόντια μέτρα, καθώς το δημοσιονομικό κενό είναι μικρό. Ενώ προσδιορίσε το χρηματοδοτικό κενό στα 5 δις ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 και στα 10,4 έως 10,8 δις για τη διετία από τον Ιούλιο του 2014 έως το 2016. Για εμάς ο προϋπολογισμός του 2014 δεν έχει δημοσιονομικό κενό. Όλοι το παραδέχονται και αυτό είπε ο Επίτροπος Ρεν μέσα στη συνεδρίαση. Ότι η Ελλάδα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κατάφερε να εκμηδενήσει τόσο το πρωτογενές της έλλειμμα όσο και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Άλλα οριζόντια δημοσιονομικά μέτρα δεν θα ληφθούν, καθώς το βάρος των κυβερνητικών προσπαθειών επικεντρώνεται στη μεγαλύτερη δυνητική αύξηση του ΑΕΠ και στην υιοθέτηση μέτρων καθαρά διαρθρωτικού χαρακτήρα. Όπως εξήγησε ο κύριος Τουρνάρας, οι χρηματοδοτικές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν χωρίς τρίτο δάνειο, αλλά μέσα στο πλαίσιο του υπάρχοντος προγράμματος. Για την κάλυψη του κενού, τόνισε ότι αν δεν επιτευχθεί με μετακύληση των ομολόγων που έχουν στα χέρια τους οι κεντρικές τράπεζες, θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να βρουν ισοδύναμους τρόπους, ενώ επέμεινε ότι για το χρέος δεν θα χρειαστεί κούρεμα. Καθώς αρκεί η επιμήκυνση των ορειμάνσεων και η μείωση των τόκων. Από όλα αυτά πάντως όλη η ΡΕΝ τήρησε προσεκτικά αποστάσεις. Το θέμα του δημοσιονομικού κενού θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της αποστολής αξιολόγησης, η οποία συνεχίζεται ακόμη και τώρα. Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Στην Αθήνα πάντως, κατά την επίσκεψή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος τόνισε με νόημα ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να σταματήσουν να αδικούν τις θυσίες του ελληνικού λαού, ανακυκλώνοντας προβλήματα και προβληματισμούς τη στιγμή που είναι ανοιχτή η διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Να δείξουν οι εταίροι μας ότι αντιλαμβάνονται το τεράστιο έργο που έχει επιτευχθεί εδώ, να μην το κλονίζουν. Γιατί πρέπει να προχωρήσουμε πια εκεί που πρέπει, στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Στόχος των Ευρωπαίων πάντως είναι η αξιολόγηση της Τρόικας, που αυτή τη στιγμή έχει διακοπεί, να ολοκληρωθεί μέσα στο Νοέμβριο, έτσι ώστε οι διαπραγματεύσεις για το χρηματοδοτικό κενό να κλείσουν κατά το Δεκέμβριο, αν και δεν αποκλείεται να φτάσουν μέχρι και τον Ιανουάριο. Να καλησπέρισω εδώ τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπάμπη, μαζί μιλάμε χώρια, τα καταλαβαίνουμε, Αθήνα και Βρυξέλλες. Τα ίδια στοιχεία δεν έχουμε. Γιατί εκείνοι βλέπουν ότι λείπουν 2 δις, άρα χρειαζόμαστε μέτρα 2 δις και εμείς λέμε πολύ λιγότερα. Αν δεν κάνω λάθος, μισό δις. Καταρχήν, δεν θα πρέπει να θεωρείς ποτέ και πουθενά και σε κανένα τομέα της ζωής το να μιλάμε μαζί και να καταλαβαίνόμαστε διαφορετικά. Αυτό είναι βέβαιο, αλλά όταν μιλάς με αριθμούς, στενεύουν τα περιθώρια παρερμηνιών. Υπάρχει πράγματι μια αρκετά μεγάλη διαφωνία με τις Βρυξέλλες, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Μην ξεχνάμε ότι
και όλες τις προηγούμενες φορές κατά αυτόν τον τρόπο πήγαμε. Ξεκινούσαν αυτοί να λένε κάτι, εμείς λέγαμε κάτι άλλο, γινόντουσαν οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις και φτάναμε σε μία συμφωνημένη λύση. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, αλλά μην τα μπερδεύουμε επίσης. Έχουμε ταυτοχρόνως μία συζήτηση που αφορά την τρέχουσα δόση, τη γνωστή δόση που παίρνουν να μην πω ποιοι, λοιπόν, και για την οποία συζητούμε. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Το άλλο είναι το πρόβλημα του πώς η Ελλάδα θα βγει από το πρόγραμμα αυτό. Και τι θα κάνει εκείνη τη στιγμή. Εκεί είναι ένα άλλο ζήτημα, δύσκολο, είναι μεγάλη διαπραγμάτευση για την οποία μιλάμε εμείς εδώ καιρό τώρα. Στην πρώτη λοιπόν είναι αυτό που λες. Αυτοί βλέπουν και λένε, παίρνουν το κακό σενάριο σου. Δεν θα πάτε όσο καλά νομίζετε. Αυτό λέγεται και εδώ. Και το ΙΟΒΕ και το ΚΕΠΕ πριν από 2-3 μέρες έκαναν τα δικά του σενάρια το πώς θα πάει το καθάριστο εγχώριο προϊόν. Εμείς λοιπόν κάνουμε πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Λέμε δηλαδή ότι τα μέτρα που έχουμε πάρει θα έχουν καλύτερη απόδοση σε σχέση με αυτή που περιμένουν εμείς οι Ευρωπαίοι. Βλέπουμε πώς θα πάει η οικονομία το 2014, που είναι ένα έτος βάσης, και λέμε θα πάμε καλά. Αυτοί λένε ναι, αλλά μπορεί να μην πάτε καλά. Άρα ας έχετε ζωγραφίσει, ας έχετε σχεδιάσει μέτρα που να φτάνουν μέχρι εκεί. Και αχρίαστα να είναι. Και αχρίαστα να είναι. Έτσι, το πες καλύτερα λοιπόν, από το 2014 θα πρέπει πάντως να έχει κλείσει η μπάμπη, να έχουμε τελειώσει με το 2014 για να στηθεί και το νέο μεσοπρόθεσμο που πολλές φορές μας έχεις πει. Γιατί, όπως είπες και πριν από λίγο, πρέπει να πάμε και παρακάτω. Πρέπει να πάμε και στην άλλη διαπραγμάτευση. Την επίσης παράλληλη για το χρηματοδοτικό κενό. Απολύτως έτσι. Το μεσοπρόθεσμο δεν είναι εύκολο, αλλά χρειάζεται να συμφωνηθεί το 2014. Για να συμφωνηθεί το 2014, δεν φτάνει να συμφωνήσουμε εμείς με τις Βρυξέλλες. Πρέπει οι Βρυξέλλες να συμφωνήσουν με το Ταμείο. Έτσι. Και αυτό δεν είναι επίσης εύκολο. Για διαφορετικούς λόγους, τεχνικούς. Ακούω πάρα πολλά νούμερα, ακούω τους πάντες να μιλάνε για θέματα τα οποία εμένα μου φαίνονται δύσκολα και περίπλοκα. Τι να πω, μάλλον έχω αρχίσει να ρέπω προς την βλακία, διότι βλέποντας τόσους έξυπνους γύρω μου. Είναι πάντως ένας κικαιώνας. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι το δούνου του, το Ταμείο, φοβάται ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα κάνουν ό,τι χρειάζεται την ώρα που χρειάζεται, ώστε να είναι γνωστό τι θα συμβεί με την Ελλάδα όταν θα φτάσει η ώρα να βγει στις αγορές. Γιατί το θέλει αυτό το Ταμείο? Μην ξεχνούμε πως το Ταμείο θέλει να είναι σίγουρο όταν δίνει λεφτά ότι το χρέος βγαίνει μέχρι το τέλος. Αυτό σου λέει αυτή τη στιγμή. Αν οι Ευρωπαίοι δεν ξεκαθαρίσουν τα χαρτιά τους, δεν είναι σίγουρο. Και γιατί δεν το ξεκαθαρίζουν οι Ευρωπαίοι τα χαρτιά τους? Γιατί καθυστερεί αυτή η συζήτηση? Διότι δυστυχώς, απ' να μας φέρνει ευτυχία η απουσία της γερμανικής μπότας, αυτή τη στιγμή δημιουργεί πρόβλημα. Η Γερμανία, το Βερολίνο, δεν έχει μια κυβέρνηση η οποία να σχεδιάσει μακριά. Αν δεν υπάρχει Γερμανός στη διαπραγμάτευση, λογαριασμός δεν βγαίνει. Και είναι λογικό, διότι αυτοί ρυθμίζουν σε τελευταία ανάλυση τα πράγματα. Όμως, είναι εξαιρετικά καλό το γεγονός ότι αύριο έρχεται ένας Γερμανός, και όχι οποιοδήποτε, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής της ομάδας των συμβούλων του Eurogroup, αυτός που ετοιμάζει τις εισηγήσεις με λίγα λόγια, ο οποίος ξεκινάει αυτές τις συζητήσεις να τις βάλει σε μια τάξη. Επομένως, θα έλεγα ότι θα ήταν καλό. Και το λέω αυτό για πολλούς πολιτικάντιδες που γυρνάνε από το πρωί ως το βράδυ στα τηλεοπτικά στούντιος, να αφήσουν τον Στουρνάρα να κάνει τη δουλειά για την οποία άλλωστε τον προσέλαβε η κυβέρνηση, έναν εξαιρετικό τεχνοκράτη κτλ. Που δεν τον αφήνουν, να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την ιστορία. Διότι αν δεν το θέλουν αυτό, πρέπει να πούνε καθαρά τι θέλουν. Δηλαδή, δεν θέλουν τον Σαμαρά. Διότι αυτό είναι που πρέπει να αποφασίσουμε αυτή τη στιγμή. Αλλιώς το δικό μας πολιτικό πρόβλημα θα είναι και το δικό μας εμπόδιο. Πάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στις εξελίξεις.